Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε στην Κηπούπολη, έξω από το γήπεδο της Κηπούπολης, και έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα καλεσμένο έναν άνθρωπο που είναι γέννημα θρέμα της Κηπούπολης, να το πούμε έτσι. Έχει παίξει για πολλά χρόνια στην ομάδα και τώρα είναι ο προπονητής της κάτω των 14 και κάτω των 16. Φυσικά αναφερόμαστε στο Δημήτρη Τσουκνάκη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έξω από το γήπεδο της Κηπούπολης. Δυστυχώς, έξω από το γήπεδο. Δώσαμε ένα ραντεβού έτσι να πούμε δύο λόγια για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, Δημήτρη, αν βλέπεις σήμερα είναι Σάββατο, 6 Μαρτίου. Βλέπεις να έχουμε φέτος αγωνιστική δραστηριότητα στα ανδρικά τμήματα πρώτων. Καλησπέρα. Εύχομαι υγεία, αγάπη οικογενειακή, ευημερία επαγγελματική, επιτυχία σε όλους όσους ασχολούνται με το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, το αθηναϊκό, και είναι πάρα πολύ αυτοί. Ιδιαίτερα μέσα από την προσπάθεια που κάνεις είναι μεγάλη ανταπόκριση και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πιστεύω έχουμε πειθαρχήσει πάρα πολύ στα μέτρα που έχουν δώσει υπεύθυνοι τις κατευθύνσεις τους, έχουμε πειθαρχήσει πάρα πολύ το αρσενικό ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο τώρα πια σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε να ξεκινήσει το αντρικό αρσενικό ποδόσφαιρο. Μένει πάρα πολύ χρόνος. Τώρα να δοθεί το OK, θα χρειαστούμε ένα μήνα προετοιμασίας, άρα είναι πολύ λίγο το χρονικό διάστημα που μένει για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Μακάρι να γίνει, αλλά δεν είναι καθαρά δικό μας θέμα, είναι καθαρά των υπευθύνων, δημοξιολόγων, πνευμονολόγων, των ειδικών. Το θεωρώ από δύσκολο ως απίθανο να ολοκληρωθούν τα αντρικά πρωταθλήματα. Οι ακαδημίες θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να ξεκινήσουν, γιατί είναι πιο εύκολο τα παιδιά να ακούσουν τις εντολές. Δεν κολλάει τόσο πολύ ο ιός όπως μας έχουν πει. Άρα πιστεύω ότι το αντρικό αρασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη φετινή περίοδο να ολοκληρωθεί. Στην αρχή σου να έτσι στα social media. Επιθετικός. Είχες σχόλια και συνέχεια ήσουν να υποστηρικτείς το να ανοίξουν τα γήπεδα, να ανοίξει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, Δημήτρη. Άλλαξες τώρα άποψη ή σε... Όχι, δεν άλλαξα άποψη και τώρα πειθαρχώ και τώρα πιστεύω ότι πρέπει να ανοίξει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Είναι η δικιά μου προσωπική άποψη, σαν Τσουκνάκης Δημήτρης, γιατί αν κοιτάξουμε δεξιά, αριστερά, σε όλα τα πάρκα, τις πλατείες, στα λεωφορεία, στα σούπερ μάρκετ, παντού υπάρχει συνωστισμός. Άρα σε ένα γήπεδο τόσο μεγάλο χώρος που είναι το γήπεδο, σε group των 8, 10, 15 ατόμων, με προσοχή βέβαια, με εξετάσεις, θα ήταν νομίζω σχετικά εύκολο να ανοίξει το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να κάνουμε πόλο στην πισίνα στα 20x20, να κάνουμε βόλεϊ, που είναι πιο μικρά τα γήπεδα, κλειστά τα γήπεδα, επαφή πολύ η μπάλα όλοι με όλους και να μην μπορούμε να ανοίξουμε το ποδόσφαιρο. Βέβαια, επαναλαμβάνω, είναι η δικιά μου γνώμη ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να το ακολουθήσουμε, αλλά ό,τι λένε οι ειδικοί, πειθαρχούμε, στεναχωριόμαστε μένα, αλλά πειθαρχούμε και ακολουθούμε τις αποφάσεις των ειδικών. Νομίζω ότι τουλάχιστον οι ακαδημίες πρέπει να είναι ανοιχτές. Βέβαια, τα σχολεία είναι ακόμα κλειστά, Δημήτρη. Ναι, τα σχολεία βέβαια είναι κλειστά, αλλά μιλάμε τώρα για την περίοδο που ήμασταν πιο ενεργητικοί, τα σχολεία ήταν ανοιχτά. Δεν γίνανε σχολεία ανοιχτά και ήταν τα γήπεδα κλειστά. Τώρα βέβαια είναι τα πάντα κλειστά, αλλά πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο ο αθλητισμός είναι υγεία και πρέπει να δώσουμε υγεία στους ανθρώπους. Εσύ που μιλάς με τους γονείς, με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, τι σου λένε τα παιδιά και οι γονείς των παιδιών? Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επαφή μεταξύ εμένα και των παιχτών μου, των μικρών, αλλά και των γονιών τους, γιατί σε αυτή τη ηλικία οι γονείς είναι που αποφασίζουν, όχι οι παίχτες, αφού είναι ανήλικοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό, σχεδόν καθολικό μπορώ να πω, είναι ότι οι γονείς θέλουν να ανοίξουν τα γήπεδα, θέλουν να βγουν τα παιδιά έξω από το κομπιούτερ και από τον καναπέ και να έρθουν να γυμναστούν, βέβαια με τα μέτρα που θα μας ορίσουν όταν με το καλό μας δώσουν το OK οι υπεύθυνοι. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στα παιδιά, να το πω έτσι εισαγωγικά, ένταση ότι θέλουν να βγουν, να τρέξουν, να παίξουν, να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Πάντα όμως με προφύλαξη. Αν ανοίξουν τα γήπεδα με συγκεκριμένα μέτρα, με προφύλαξη, και οι γονείς είναι θετικοί και τα παιδιά βέβαια ακόμα περισσότερο. Είδαμε ότι είχε δοθεί το πράσινο φως, είχαν ξεκινήσει προπονήσεις στη Football League,
στη Γάμα Εθνική και στην Αλφα Εθνική Γυναικών Ποδοσφαίρου. Τη σταματήσανε και σήμερα, δεν ξέρω αν παρακολούθησες, βγήκε μια απόφαση. Ναι. Ξεκινήσαν για έναρξη προπονήσεων στη Football League και στην Αλφα Εθνική Γυναικών και όχι στη Γάμα Εθνική Ποδοσφαίρου. Ναι, πιο σκεπτικό. Δηλαδή, πώς ξεχωρίζεις ένα κλάδο να αφήνεις έξω και ένα υπόλοιπο κομμάτι το συνεχίζεις. Πρέπει ή όλοι να ανοίξουν ή όλοι να είναι κλειστά. Κακώς η Γάμα Εθνική δεν είναι ανοιχτή. Πολύ κακώς πιστεύω και εκεί υπάρχει ένα μέρος οικονομικό έφελος, ας το πούμε, για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι είναι λάθος να μην είναι ανοιχτή η Γάμα Εθνική. Ωραία. Δημήτρη, τώρα να πάμε στην Κυπούπολη όπου είσαι εσύ. Είσαι στην κάτω των 16 και κάτω των 14. Πόσα παιδιά απαριθμεί η Ακαδημία της Κυπούπολης, Δημήτρη? Έχουμε 6 τμήματα. Ξεκινάμε από K8, K10, 12, 14, 16, K18. Έχουμε 120-130 παιδιά περίπου, ενεργά, γιατί κάποια σταματάνε, κάποια ξεκινάνε, αλλά ενεργά έχουμε 120-130 παιδιά. Έχουμε πάρα πολύ καλό team στους ευρωπονητές της Ακαδημίας. Κάνουμε πολύ καλή δουλειά, έχουμε το γήπεδο δικό μας. Έχουμε επιτυχίες στα εγχώρια από τα αθλήματα που διοργανώνει η ΕΠΣΑ. Παίρνουμε μέρος ανελιπώς στην ΕΠΣΑ από το K8 μέχρι το K18 και στα τουρνουά συμμετέχουμε που γίνονται κατά καιρούς, γιατί έχουμε πολλά παιδιά και θέλουν να παίζουν όλα ποδόσφαιρο. Γι' αυτό βάζουμε ομάδες και στα τουρνουά και στην ΕΠΣΑ. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από την εικόνα που παρουσιάζουν τα τμήματά μας και από τις διακρίσεις που έχουμε, αλλά δευτερεύουν είναι οι διακρίσεις. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει να αναπτύξουμε το ΕΦΑ αγωνίζεστε, την άμυλα, τον αθλητισμό. Πήραμε και το κύπελλο του ΣΕΠΣΑ πέρυσι στις ακαδημίες, πολύ μεγάλη διάκριση. Νομίζω ότι το μέλλον είναι τα παιδιά και γι' αυτό έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στον Αδοκεμπόπολη στα παιδιά. Εκτός από σένα, ποιοι άλλοι είναι στο team, το προπονητικό team? Είναι στο K8 η Νάση Κρυεμπάρδη, στο K10, K12 είναι ο κύριος Θοδωρής Κυπριτζόγλου, στο K14, K16 είμαι εγώ και στο K18 είναι ο κύριος Μπαζόρας Γιώργος, που είναι και άμεσος συνεργάτης του κύριου Παπαδόπουλου του Μανώλη στην αντρική ομάδα. Πώς είναι και... σίγουρα θα κοιτάει και ο Μανώλης ο Παπαδόπουλος. Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά στα παιδιά. Υπάρχει γραμμή από την ομάδα να δώσουμε βήμα στα δικά μας τα παιδιά να παίξουν. Ήδη ανεκτιβήκανε πολλά παιδιά γεννημένα το 3 και το 4, ακόμα και 5 γεννημένο το 2005 στην πρώτη ομάδα. Ο κ. Παπαδόπουλος είναι πολύ κοντά στα παιδιά. Ο κ. Μπαζόρας είναι πολύ κοντά στα από κάτω τμήματα, γιατί είναι και γυμναστής στην ομάδα. Έτσι, ασχολείται και με τη γυμναστική των παιχτών όλων των Ακαδημιών. Γενικά έχουμε επαφή όλα τα τμήματα μεταξύ μας, όλοι οι προπονητές, όλοι οι υπεύθυνοι, γιατί κάθε τμήμα έχει τον υπεύθυνό του. Υπάρχει ο υπεύθυνος των Ακαδημιών, ο κύριος Σταματογιαννόπουλος. Υπάρχει πολύ μεγάλη συνοχή σαν ομάδα από το K8 μέχρι και τους παλεμάχους, μπορώ να πω. Η Κυπούπολη πάντως είναι μια ομάδα έτσι, με αρκετούς φιλάθλους, ναι. Πιστούς φιλάθλους και ένθερμους. Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα, είτε εντός έδρας είτε εκτός έδρας. Χρόνια τώρα, εγώ είμαι εδώ στην ομάδα από το 1994. Καραβάνια ακολουθάγανε την ομάδα πάντα, είτε με πούλμα που μισθώνανε οι ίδιοι ο σύνδεσμος οι Ultras, είτε με τα δικά τους αυτοκίνητα. Όπου και αν πήγαμε αφήσαμε το στίγμα μας, χωρίς να δημιουργήσουμε προβλήματα όμως. Αγαπάμε την ομάδα πάρα πολύ και όπου παίζει και πούλμα, οι Ultras, οι φύλαθλοι είναι εκεί κοντά. Πώς κρίνεις και την βαθμολογική συγκομιδή της Κυπούπολης στο φετινό πρωτάθλημα, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Ναι, η Κυπούπολη ήταν στον τρίτο όμιλο και είχατε 3 νίκες, μία ισοπαλία και 3 ήττες. Ναι. Η Αλφα κατηγορία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, έτσι, και είναι πάρα πολύ καλό το πρωτάθλημα. Πολύ ποιοτικές ομάδες, έμπειροι προπονητές, καλές καυτές έδρες, παραδοσιακές. Σας είπα και πριν ότι συμμετέχουν ακόμα και παιδιά του 2005 γεννημένα στο ρόστερ της πρώτης ομάδος και είναι πολλά αυτά, γύρω 13-14 παιδιά είναι δικά μας. Θεωρώ ότι αν ξεκινάγε το πρωτάθλημα τώρα θα είχαμε ακόμα καλή πορεία, γιατί είχαμε βρει πατήματα καλά στο τελευταίο διάστημα. Γενικά όμως η συγκομιδή είναι πάρα πολύ καλή, αν σκεφτούμε ότι αγωνιστήκαμε ομάδες με πολύ μεγάλο μπάτζετ, με έμπειρο ρόστερ, και εμείς παίζαμε με παιδιά γεννημένα το 3 και το 4. Είναι πολύ καλή η συγκομιδή της ομάδος και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την εικόνα της ομάδος. Η Κυπούπολη στηρίζεται στα δικά της παιδιά, να το πούμε έτσι. Εσύ έχεις παίξει στην ομάδα.
Ο νυν πρόεδρος, ο Βασίλης Ολίτσας, υπήρξατε συμπαίκτες. Ναι. Καινούρια διοίκηση με αυτόν πρόεδρο. Ναι. Ανέκαθεν η ομάδα είχε στιβαρούς παράγοντες. Όχι πολύ οικονομικά επιφανής, γιατί ήταν ομάδα και είναι ομάδα της γειτονιάς εδώ της παρέας. Αλλά πάντα περάσανε πάρα πολύ καλοί άνθρωποι από τη διοίκηση. Αγαπάγανε την ομάδα. Η νυν διοίκηση είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Έχουν παίξει μπάλα πολύ στην ομάδα και από την προηγούμενη διοίκηση αλλά και η τωρινή. Ζήσανε εδώ την ομάδα. Την αγαπάνε, είναι κοντά στην ομάδα. Κάθε μέρα στις προπονήσεις, στα παιχνίδια των ακαδημιών, ακολουθούν παντού. Ο Βασίλης Ολίτσας έχει παίξει 3 χρόνια στην ομάδα, έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει ανέβει από γάμα, αλφα κατηγορία. Γενικά η διοίκηση είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, όποτε ερχόμουν στο γήπεδο στην προπόνηση, αρκετά μέλη της διοίκησης ήταν στην προπόνηση. Βέβαια. Συν ο πρώην πρόεδρος, ο Γιάννης Λεοτσινίδης, ο οποίος όποτε ερχόμουν στο γήπεδο ήταν εδώ στην προπόνηση. Στην ομάδα της Κυπουγόλης οι τίτλοι είναι τύπης, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν, είναι κάποιος πρόεδρος, είναι κάποιος γραμματέας, κάποιος ταμείας. Είναι όλοι μια παρέα, ο Γιάννης έχει παίξει μαζί μου συμπαίκτης με τον κύριο Φιλίππου, τον προηγούμενο προπονητή, με τον Βασίλη τον Λίτσα που είναι τώρα πρόεδρος, έχει παίξει στην ομάδα. Αγαπάει πολύ την ομάδα ο Γιάννης Λεωτσινίδης, αγαπάει πολύ την ομάδα ο Βασίλης Ολίτσας, αγαπάει πολύ την ομάδα ο Σταματογεννόπουλος, ο Αυδής, μην ξεχάσω κάποιον τώρα. Είναι όλοι πολύ κοντά στην ομάδα. Σαββάτο Κυριακή εδώ γίνεται οργασμός από παρουσία της διοίκησης, από το K8 μέχρι το K18 στο αντρικό στους παλεμάχους, είναι όλοι κοντά στην ομάδα. Είμαστε μία ομάδα οικογένεια. Δεν ξεχωρίζουμε τα τμήματα τα αντρικό, είμαστε όλοι μία ομάδα. Μια που και ανέφερε στον πρώην προπονητή και κουμπάρο σου, το Δημήτρη Φιλίππου, ο οποίος ήταν για αρκετά χρόνια στην Κυπούπολη και τη φετινή σεζόν πρόλαβε και έκατσε σε ένα μόνο παιχνίδι με την Αθηναίδα. Ναι, ναι. Ο Δημήτρης δεν χρειάζεται να πω ότι παραπάνω από αυτό που ξέρει όλη η Αθήνα τουλάχιστον. Ξεκίνησε σαν ποδοσφαιριστής, ήταν πάρα πολύ καλός. Σαν προπονητής πετυχημένος, εδώ συζητάμε καν. Κάναμε με την ομάδα εδώ, έκανε με Δημήτρης με την ομάδα το απόλυτο στη γάμα κατηγορία. Πανεβήκαμε μόνο με νίκες, δεν ξέρω αν είναι πανελλήνιο ρεκόρ κιόλας, γιατί είχαμε 24-24. Τον αγαπάω, είναι φίλος μου, είναι αδερφός μου, είναι κουμπάρος μου. Είναι παράδειγμα για το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, είναι κόσμημα. Εσύ, Δημήτρη, εκτός από την Κυπούπολη, αγωνίστηκες και σε κάποια άλλη ομάδα ως ποδοσφαιριστής? Ναι, εγώ ξεκίνησα από τις Ακαδημίες στο Ατρομή του Αθηνών. Mm-hmm. Έφτασα μέχρι την πρώτη ομάδα όταν ήταν γάμα αθηνική. Μετά πήγα στη Φλόγα Περιστερίου με το συγχωρεμένο τον κύριο Γιώργο τον Βασιλόπουλο, με τον κύριο Βασιλόπουλο προπονητή. Σε ποια θέση αγωνιζόσουν? Αγωνιζόμουν ακραίος, back and half. Τα τελευταία χρόνια γύρισα και λίγο πιο πίσω λόγω ηλικίας που δεν είχα και τα κουράγια. Μετά από τη Φλόγα πήγα στον Άρη Πετρούπολης, δηλαδή αθηνική 3 χρονιές. Ήρθα στην Κυπούπολη, στον Άγιο Ερώθεο, στους Αγίους Αναργύρους. Ξαναγύρισα στην Κυπούπολη και έκλεισα την καριέρα μου εδώ. Άρα την ομάδα που έχει στην καρδιά σου από όλες όσες αγωνίστηκες είναι η Κυπούπολη? Ναι, σαφώς. Έπαιξα πάρα πολλά χρόνια στην Κυπούπολη, μια δεκαετία. Και στον Άρη Πετρούπολη 3 χρόνια στην Εθνική έχω πάρα πολύ καλές εντυπώσεις με πολύ καλούς συμπαίκτες, με εξίσου φανατικό κόσμο. Αλλά εκεί που είναι πάνω απ' όλα. Με ποιους ήσουν συμπαίκτες, έτσι, αν μπορείς να. Στην ομάδα της Κυπούπολης? Ναι, ναι. Να μου αναφέρεις. Με τον Δημήτρη τον Φιλίππου πάντα όλα τα χρόνια ήμασταν μαζί. Με τον τεράστιο Αδροκλή Κωνσταντινίδη που ξεκίνησε την καριέρα από εδώ και την έκλεισε εδώ. Με τον Βασίλη τον Δίτσα έχουν περάσει πάρα πολλοί παίκτες. Ο Φαρασόπουλος, ο Γιώργος, πάρα πολύ καλός. Ο Δουλκερίδης, ο Γιώργος, ο Λεωτσινίδης, ο Γιάννης, ο πρώην πρόεδρος. Ο Μπάμπης, ο Δαβιλάς, ο πρώην πρόεδρος. Πολύ μεγάλη υπόθεση για την Κυπούπολη. Ο Κοτσαμάνης, ο Μανώλης, πρώην διοικητικός και πάντα κοντά στην ομάδα. Είναι πάρα πολύ. Ο πρώτος σου προπονητής, Δημήτρη? Ο Φαρμάκης, ο Σπύρος Βέβαιας, πολύ μεγάλος παίκτης. Έτσι και συμπαίκτης, ναι. Ο πρώτος σου προπονητής? Ο πρώτος προπονητής ήταν στις Ακαδημίες στο Ατρομή του συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Βαρλάμος, ο φύλακας, ο Γαζλερίδης ο Βαγγέλης μετέπειτα. Και μεγάλη υπόθεση, τα πρώτα μου βήματα, τα πιο επίσημα, τα έκανα με το συγχωρεμένο τον Γιώργο τον Βασιλόπουλο στη Φλόγα Περιστερίου, νυν ΑΕ Περιστερίου. Εδώ βέβαια είχαμε τον Γιώργο του Στολίγκα, πολύ μεγάλο όνομα. Στον Άρη Πετρούπολης ο κύριος Γιώργος Καραφέσκος, κύριος με κεφαλαία γράμματα, ο Γιώργος Καραφέσκος, ο Δημήτρης Χριστοδούλου, πολύ μεγάλος προπονητής. Είναι ωραία χρόνια. Ποιες είναι οι διαφορές του τότε με το τώρα, δηλαδή το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο τότε που αγωνιζόσουν εσύ και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που είσαι τώρα προπονητής πλέον? Θα ξεκινήσω με ένα κοινό πρώτα. Ότι είναι... Να σε διακόψω, με συγχωρείς. Τότε υπήρχαν περισσότεροι φίλαθλοι
στους αγώνες, ενώ τώρα δεν είναι αυτό τόσοι... Αυτό, το κοινό είναι ότι υπήρχαν πολλοί φιλαθλοί και τότε και τώρα. Νομίζω ότι τότε ήταν πιο πολλοί οι φιλαθλοί, να το δώσω. Γιατί τώρα έχει μπει και τηλεόραση πάρα πολύ μέσα στα σπίτια και δείχνει πολλά παιχνίδια και ο κόσμος μένει πολύ στο σπίτι. Βέβαια υπάρχει και τώρα πάρα πολλοί κόσμος στα αστυνομικά πρωταθλήματα. Οι διαφορές είναι ότι τώρα είναι πολύ πιο οργανωμένα τα αστυνομικά σωματεία. Πολύ πιο οργανωμένα, με το ρουχισμό τους, με τα γήπεδα, με το φόρτο, με τις ακαδημίες πιο οργανωμένες, με πρωταθλήματα που διοργανώνει η ΕΠΣΑ πολύ καλύτερα, δεν το συζητάμε, με παρατηρητές, με διαιτησίες πολύ καλές. Η αγάπη όμως του κόσμου για το αστυνομικό ποδόσφαιρο και των ανθρώπων που ασχολούνται με το αστυνομικό ποδόσφαιρο παραμένει η ίδια. Αν σου έλεγα να μου ξεχωρίσεις τις καλύτερες σου στιγμές ως ποδοσφαιριστής, Δημήτρη, ποιες θα ήταν? Κάποια άνοδο? Πρώτο γκολ που πέτυχα σαν παίκτη της Α κατηγορία τότε με τη Φλόγα, με τον ύφεστο 17 χρονών, που κερδίσαμε ένα μηδέν και το χάβαλε εγώ με κεφαλιά. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ακόμα το θυμάσαι τώρα. Το 1980. Ήταν το πρώτο μου γκολ σαν επίσημο, όχι με τις ακαδημίες της τέχνης της εφήβους τότε. Τοπικό ντέρμπι Φλόγα ύφεστο 1-0 κερδίσαμε. Φλόγα Ηρακλής Περιστέριου, συγγνώμη. Φλόγα Ηρακλής 1-0 κερδίσαμε με κεφαλιά δικιά μου. 17 χρονών τότε και το γήπεδο του ύφεστο γεμάτο χώμα βέβαια. Η ανώδη που πετύχαμε εδώ με την Κυπούπολη από ΓΒ, από ΒΑ με τον Μπολάκη, τον Δημήτρη προπονητή, με τον Σολίγκα, τον Γιώργο. Πολύ μεγάλες επιτυχίες τότε για την ομάδα. Ήταν ομάδα παρέα, χωρίς να έχουμε υψηλό μπάτζετ και χωρίς με πλούσιο ρόστερ, με 15-16 παιδιά μόνο ανεβήκαμε από ΓΒ. Σαφώς η τελευταία χρονιά που σταμάτησα το 2004, που συμπίπτει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που έγινε εδώ πέρα ένας χαμός όταν σταμάτησα. Πολλές ευχάριστες στιγμές, πολλές δυσάρεστες, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι η αγάπη για το ποδόσφαιρο παραμένει η ίδια όταν ήμουν 12 χρονών, τώρα που είμαι 51, ακριβώς η ίδια. Και σίγουρα έχεις κάνει και φιλίες μέσα από το χώρο του ποδοσφαίρου. Σαφώς. Πολλές φιλίες στον δρόμο. Το χώρο, επειδή και λόγω επαγγελματός είμαι συνέχεια στους δρόμους, βλέπω ότι ο κόσμος με αγαπάει όπως τον αγαπάω κι εγώ, το διαισθάνομαι. Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση το ποδόσφαιρο, σου δίνει πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ από το υγιές κομμάτι, οι φιλίες που κάνεις και μένουν είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Τώρα υπάρχουν ταλέντα στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, στην Κυπούπολη, που αύριο μεθαύριο θα μπορούν να παίξουν σε μια επαγγελματική ομάδα, στον Ατρόμητο, ας πούμε, μια που είναι το επαγγελματικό σωματείο της περιοχής. Εμείς βάλαμε πολύ ψηλά τον πύχη σαν ΑΟΚ Μπούλ στο καλοκαίρι του 2020. Είχαμε πει ότι το καλοκαίρι του 2022 να έχει πλαισιωθεί η ομάδα μόνο αν γίνεται με γηγενείς παίχτες. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο γιατί υπάρχουν πολλά ταλέντα, τουλάχιστον στη δικιά μας ομάδα, αλλά και γενικά βλέπω στα πρωταθλήματα που διοργανώνει η ΕΠΣΑ και παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια από το K14 που είναι πιο πολύ ανταγωνιστικό μέχρι το K18. Υπάρχει πολύ ταλέντο. Απλώς πρέπει να εμπιστευτούμε πολύ περισσότερο τους Έλληνες παίκτες και προπονητές. Γενικά να εμπιστευτούμε το ελληνικό στοιχείο. Υπάρχει νομίζω αρκετό ταλέντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάντως δεν βοηθάει και το γεγονός ότι στην Αθήνα δεν υπάρχουν πολλά γήπεδα, πολλοί αθλητικοί χώροι. Στο Δήμο της Αθήνας είναι 3 γήπεδα. Είναι σαφώς ανασταλτικός παράγοντας. Ρουφ, Αλεπότρυπας, Χυψέλης και της Ακαδημίας Πλάτωνος που είναι. Τα οποία δεν είναι και αν είναι ποδοσφαιρικά γήπεδα, να πούμε και τέτοια. Είναι πολύ μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας ότι δεν υπάρχουν γήπεδα. Και εμείς εδώ που έχουμε το γήπεδο μας λέμε ότι στηβαζόμαστε, ας το πούμε, με άλλες ομάδες και είμαστε περιορισμένος ο χρόνος μας. Στο γήπεδο εδώ είστε μόνο εσείς και η Χρυσούπολη και τα πράσινα πουλιά. Και έρχονταν και η Θύελλα Περιστερίου, είναι το γυναικείο του Ατρομήτου, οι νέες γυναίκες, δεν ξέρω πώς έχουν με το όνομα τώρα, ακαδημίες. Υπάρχει γενικά πολύ μεγάλος συγχρονισμός στα γήπεδα, ειδικά στην Αθήνα που ανέφερες, δεν το συζητάμε καν ότι πρέπει να γίνουν τουλάχιστον άλλα 3-4 γήπεδα για να υπάρξει καλύτερη η εξέλιξη των παιδιών. Ανασταλτικότατος παράγοντας η έλλειψη των γηπέδων και πρέπει να μεριμνήσει και ο Δήμος σε συνεργασία με την ΕΠΣΑ. Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει να βρεθεί μια φόρμουλα να γίνουν και άλλοι αθλητικοί χώροι. Θα είναι καλό για όλους. Με όλη αυτή την αγωνιστική απραξία, ρωτάω όλους, θα ήθελα και τη δική σου γνώμη, αν η επόμενη μέρα του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας είναι διαφορετική. Αν ζημιώνεται το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Σαφώς, δεν το συζητάμε καν αυτό ότι θα είναι πολύ διαφορετική ημέρα. Ζημιώνεται ανεπανόρθωτα, μπορώ να πω, όσο μένουν τα γήπεδα κλειστά. Ο ποδοσφαιριστής, ο αθλητής γενικά, ο ασθενής θα ξενερώσει, δεν θα θέλει να βγει έξω, να τρέξει, να παίξει, θα μείνει κλεισμένος μέσα στο σπίτι. Πρέπει να ανοίξουν τα γήπεδα για να βγει ο κόσμος έξω και να πλαισιωθούν οι ομάδες πάλι με τους παίχτες. Γιατί όλο αυτό θα γυρίσει μπούμερα, θα γίνει κακό στο αθλητισμό. Πρέπει να ανοίξουν τα γήπεδα, γιατί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα του χρόνου, παραχρόνου,
στο μέλλον. Και το οικονομικό κομμάτι για τα σωματεία, τα οποία και φέτος δεν είχαν έσοδα, δεν βγάλαν τα λειτουργικά τους έξοδα. Ναι, δεν υπήρχαν εισιτήρια, δεν υπήρχαν χορηγοί. Οι υποχρεώσεις τρέχουν, οι παίχτες, οι προπονητές πρέπει να εξορθηθούν. Είναι πρόβλημα γενικά στο αστυνομικό ποδόσφαιρο. Και μια που ανέφερες, υπάρχουν και πολλοί προπονητές συνάδελφοί σου που ζουν αποκλειστικά από το χώρο του ποδοσφαίρου, από το χώρο του αθλητισμού. Έχουν επενδύσει σε αυτό που κάνουν, είναι διπλωματούχοι, είναι επαγγελματίες προπονητές. Εγώ έχω τη δουλειά μου, κάποιοι όμως μπορεί να μην έχουν τη δουλειά τους στις άλλες και σαφώς και πρέπει να γίνει μια λύση εδώ. Μια που αναφερόμαστε και τους προπονητές, είσαι μέλος του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας και ήμουνα το προηγούμενο Σάββατο στη δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος και ο Πρόεδρος, ο κ. Σπύρος Παπακανέλος, και είδα ότι ήσουν από τους πρώτους που πήγες και έδωσες αίμα. Έκανες... Και στην προηγούμενη αιμοδοσία ήμουν παρόν και τώρα, γιατί πιστεύω ότι σε κάθε κάλεσμα, είτε του συνδέσμου μας, του οικείου συνδέσμου, είτε όμως γενικά στους Δήμους, πάω και δίνω και εδώ στο Δήμο που κάνει η αιμοδοσία, πρέπει τουλάχιστον όσο μπορούμε να βοηθάμε, να βοηθάμε όπου προσδιορίζεται. Όπου μπορούμε, πρέπει να βοηθάμε. Τις προάλλες μαζί με το αδερφικό σωματείο του Θεία Αχιλλέα, μαζέψαμε τρόφιμα και τα πήγαμε σε ένα ίδρυμα. Ναι, στο ίδρυμα το Πέταγμα. Στο ίδρυμα το Πέταγμα, ναι, στα Βρυλίσια. Γενικά και σαν ομάδα και σαν άτομο, νομίζω ότι όπου μας ζητείτε πρέπει να είμαστε παρόντες. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο να κλωτσάμε την μπάλα, είναι αθλητισμός, είναι υγεία, είναι παιδεία. Είναι πολλά πράγματα. Τώρα πώς περνάς το χρόνο σου, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ερχόσουν κάθε μέρα εδώ στο γήπεδο της Κυπούπολης? Τώρα δυστυχώς και εγώ κάθομαι στο σπίτι μαζί με το γιο μου πιο πολλές ώρες. Ένα καλό, ας το πούμε εισαγωγικά, ότι δεθήκαμε πιο πολύ σαν οικογένεια, νομίζω όλοι περισσότερο. Προσπαθώ να μορφώνομαι όσο γίνεται παραπάνω, διαβάζοντας κάποια βιβλία, ειδικά για το ποδόσφαιρο, για να είμαι αποκλειστικά. Στα διάφορα site μπαίνω, παρακολουθώ. Είναι μια ευκαιρία να ανοίξουμε και λίγο τους ορίζοντες μας, που έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο, να μάθουμε και 2-3 πράγματα παραπάνω. Αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο μας λείπει πάρα πολύ, δεν αναπληρώνεται. Και φυσικά, επειδή ξέρω, έχω δει στο Facebook το δικό σου, ότι είσαι φανατικός οπαδός της Λίβερπουλ. Ναι, είμαι από τα αθλητικά μέλη του Συνδέσμου Φιλάθλων Λίβερπουλ Ελλάδος. Αγάπησα πάρα πολύ αυτήν την ομάδα, όχι μόνο για τους τίτλους που κατέχει, γενικά, όπως σας είπα και πριν, για όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει το ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα αυτή η θρυλική ομάδα, την αγάπη για την ομάδα, την αγάπη για το αθλητισμό, την αγάπη για το ποδόσφαιρο, την ιδέα, τη φανέλα. Ναι, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να είσαι φιλάθλος της Λίβερπουλ. Και είμαι μόνο φιλάθλος της Λίβερπουλ. Δεν είμαι και Άρης και ΠΑΟ και Ολυμπιακός. Είμαι μόνο Λίβερπουλ και Κυπούπολη. Τίποτα άλλο. Και συγκεντρωνόσασταν στα γραφεία? Ναι, αρχικά ήμασταν στη Μενάνδρου, ύστερα μεταφερθήκαμε εδώ στον Κολονό και τώρα είμαστε στην Πανόρμου. Έχουμε εκεί το στέκι μας και μαζευόμαστε, βλέπουμε τα παιχνίδια. Πόσα μέλη είναι? Στην Αθήνα είναι 2.000 μέλη μόνο στην Αθήνα. Έχει άλλα κλαμπ, ας το πούμε, στο Ηράκλειο, στην Ξάνθη, στο Βόλο, στην Πάτρα, έχει σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή συγκεντρωνόσασταν και παρακολουθούσατε τους αγώνες της Λίβερπουλ, έτσι? Ναι, βλέπαμε βέβαια από το Sky Sports και από το Cosmote και μια ώρα πριν το παιχνίδι να αλλάξουμε τις απόψεις μας. Βλέπαμε το παιχνίδι, καθόμασταν και άλλη μια ώρα μετά να σχολιάσουμε, να κριτικάρουμε σαν Έλληνα ράδες ό,τι είδαμε και περνάμε ωραία γενικά. Ωραία. Δημήτρη, θα ήθελα τώρα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή της κάτω των 16 και κάτω των 14 της Κυπούπολης, του Δημήτρη Τσουκνάκη, σε όλους όσους ασχολούνται με το εραστηριακό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Όπως έχουμε πειθαρχήσει μέχρι τώρα στα μέτρα που μας έχουν πει οι ειδικοί ότι πρέπει να ακολουθούμε, να συνεχίζουμε να πειθαρχούμε. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να γίνει μια επανεκκίνηση του αθλητισμού άμεσα. Μπορούμε να ανταποκριθούμε στην προσοχή που πρέπει να δείξουμε, να είμαστε με τα μέτρα μας, με τις μάσκες μας, με τις αποστάσεις μας, όπως κάνουμε μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξει άμεσα τώρα ο αθλητισμός, ιδιαίτερα στις ακαδημίες. Και το δικό σου μήνυμα ως παλιός ποδοσφαιριστής στους φιλάθλους της Κυπούπολης? Όπως είμαστε κόσμοι και βοηθάμε την ομάδα μας από την αρχή μέχρι τώρα, να συνεχίσουμε με ακόμα καλύτερο τρόπο, με όχι χιδέες εκφράσεις, όχι με λογομαχίες, μόνο να φωνάζουμε για την ομάδα μας, μόνο να υποστηρίζουμε την ομάδα μας, γιατί όπως είμαστε καλοί μέσα στο γήπεδο, πρέπει να είμαστε καλοί και στην εξέδρα. Και τι σημαίνει για τον Δημήτρη Τσουκνάκη η Κυπούπολη, ο αθλητικός όμιλος Κυπούπολης? Είναι μέρος της ζωής μου, είναι μέρος της καθημερινότητάς μου. Μου έχει προσφέρει πάρα πολλά αυτή η ομάδα. Θεωρώ ότι έχω προσφέρει και εγώ από τη μεριά μου.
είναι κομμάτι της ζωής μου. Δεν γίνεται. Τώρα ήρθαμε εδώ για αυτό το διάλογο και στεναχωριέμαι που το γήπεδο είναι κλειστό και δεν είμαι μέσα. Θέλω να ανοίξω το γήπεδο, να είμαι μέσα, γιατί είναι κομμάτι της καρδιάς μου. Είναι κομμάτι της ζωής μου. Ωραία. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα και να ανοίξουν τα γήπεδα. Ελπίζω το συντομότερο να μην τα πούμε ξανά έξω από το γήπεδο, να είμαστε μέσα στο γήπεδο, αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ.